κανάλι μου Greek Army Trainer. Η σημερινή μας προβολή θα έχει να κάνει με το δεύτερο σεμινάριο CQB, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο. Θα σας μιλήσω και θα σας πω δύο λόγια για αυτό. Ήταν μια εκπαίδευση η οποία διέρχησε περίπου 10 ώρες, χωρίστηκε σε δύο ημέρες. Η πρώτη μέρα είχε να κάνει πρώτο εξ αρχής με οπλοτεχνική και κινησιολογία, δηλαδή πώς χειρίζομαι τον οπλισμό μου μέσα σε κλειστό περιβάλλον, σε κατοικημένες περιοχές, σε διαδρόμους, σε δωμάτια, πώς πρέπει να το έχω για να έχω τον οπλισμό επάνω μου για να είναι ασφαλής πρώτα για εμένα και μετά για την ομάδα και τους γύρω μου. Σιγά σιγά πήρα έναν όλα τα άτομα που συμμετείχαν εντός εισαγωγικών από το χέρι και τους έδειξα έναν προς έναν κινησιολογία, το πώς κινούμε, το πώς σετάρω το σώμα μου, το πώς κόβω μία γωνία και όλα αυτά που χρειάζονται και απαιτούνται. Σιγά σιγά μετά πήγαμε στα δύο άτομα, δηλαδή στο ζευγάρι, πώς ένα ζευγάρι προσαρμόζεται, στα τρία άτομα, τέσσερα άτομα, ομάδα. Δηλαδή πήραμε όλη την κινησιολογία, τη σπάσαμε από ατομικό επίπεδο σε επίπεδο με ζευγάρια τριάδες και το πήγαμε στο ομαδικό επίπεδο. Έτσι, αυτό πήρε αρκετές ώρες και γενικότερα δεν πρόλαβα να βγάλω πάρα πολλά βίντεο γιατί απορροφήθηκα με την εκπαίδευση, είχα λίγο χρόνο εντός εισαγωγικών στη διάθεσή μου για να μεταδώσω όλα αυτά τα αντικείμενα στα παιδιά που συμμετείχαν και το να γράφω και βίντεο παράλληλα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο. Μετά, ύστερα, δείξαμε κινήσεις αφού λύσαμε τα υπαρξιακά μας σε κινησιολογία και οπλοτεχνική, δείξαμε κινήσεις σε ανοιχτό περιβάλλον, δηλαδή πώς κινούμε, όπως έχω κάνει τα βιντεάκια από πριν που σας έλεγα τα ζευγαράκια, το short το οποίο ανέβασα στην ουσία είναι τα ζευγαράκια. Απλά επειδή δεν με βοηθούσε εκεί πέρα ο χώρος, ήταν μια απόκρημνη πλαγιά και ήταν ένα κτίσμα αυτό που μας δόθηκε πάνω στην απόκρημνη πλαγιά, για να δείξω τα ζευγαράκια, δεν είχα έναν εξωτερικό χώρο ανοιχτό ώστε να προσεγγίσουμε από την τελευταία κάλυψη το κτίριο και να το δείτε πώς γίνονται τα ζευγαράκια. Χρησιμοποίησα το deck στην ουσία εκεί μπροστά σαν ένα τεράστιο μπαλκόνι του κτίσματος το οποίο μας δόθηκε. Πάνω στο deck κάναμε τα ζευγαράκια, πώς κινούμε περιμετρικά από κτίρια, το δείξαμε και αυτό, πώς κινούμε από κτίριο σε κτίριο και ύστερα μπήκαμε στο εσωτερικό, δηλαδή το πώς εισέρχομαι μέσα σε ένα δωμάτιο, δυναμική αθόρυβη είσοδος, αναφορές εντός του δωματίου και ύστερα προεκταθήκαμε σε τι, σε τεχνικές. Έτσι, αφού λύσουμε πρώτα την κινησιολογία και την οπλοτεχνική, πάμε σε τεχνικές, δηλαδή τεχνικές πώς κάνω αθόρυβη είσοδος, πώς κάνω δυναμική είσοδος, πώς είναι όταν ανοίγω χειροβομβίδα, όταν κάνω bridging, όταν είμαι σε κλειστή πόρτα, ανοιχτή πόρτα, πώς περνάω παράθυρα και όλα αυτά είναι τεχνικές. Διδάξαμε τις τεχνικές και μετά πήγαμε σε αντικείμενα όπως να κάνουμε ασκήσεις. Μας έμεινε πολύ λίγος χρόνος για τις ασκήσεις, δηλαδή πάνω που ξεκίνησαν τα παιδιά να το αναπτύσσουν και να το καταλαβαίνουν, δηλαδή πώς είναι να κάνουν σε ένα ολόκληρο κτίριο, σε έναν ολόκληρο όροφο, force to force, δηλαδή να έχεις κάποιον που να σου ρίχνει και να του ρίχνεις. Χρησιμοποιήθηκαν κάποια βεγγαλικά στην ουσία για παιδικά πάρτι, όπως για να προσομοιάσουμε χειροβομβίδες, είτε καπνογόνα ή πώς είναι όταν είμαι σε ένα κτίριο, κάνω καθάριση, σκάσει με χειροβομβίδα και δεν βλέπω τίποτα από τη σκόνη και τον καπνό. Έτσι όλα αυτά προσπάθησα να το προσομοιάσω με κάποια καπνογόνα από παιδικά πάρτι και έτσι εξελίχθηκε όλο το σεμινάριο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί πήγαν όλα τα πράγματα κατευχήν. Τα παιδιά ήταν δύο ομάδες εθνοφυλακής οι οποίοι ήταν 100% εκεί και την αφοσίωση και ήταν σώμα και ψυχή εκεί πραγματικά. Αυτό θα το ζήλευε και το πιο εκπαιδευμένο τμήμα και μέσα σε 10 ώρες μπορέσαμε να εκπαιδευτούν σε αντικείμενα που χρειάζονται εβδομάδες. Έτσι. Βέβαια τώρα είναι στο χέρι τους, έχουν όλη την πληροφορία, έχουν τη βάση,
Δηλαδή αναγνωρίζουν πράγματα, ξέρουν τι να κάνουν και τα σχετικά, απλά πρέπει να το δουλέψουν. Τους άφησα πίσω υλικό να μπορούν να δουλέψουν πάνω σε αυτό και τη γνώση. Πάμε να δούμε τώρα και στο τέλος ένα βίντεο με όλα αυτά που διαδραματίστηκαν. Είναι μικρά στιγμιότυπα από όλη την εκπαίδευση. Σας είπα, δυστυχώς δεν μπόρεσα να τραβήξω πολλά βίντεο γιατί έπρεπε να βγει πολύ ύλη σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σας υπόσχομαι την επόμενη φορά να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος και κατατοπιστικός, ώστε να έχετε και εσείς υλικό από το κανάλι, να μπορείτε να βλέπετε και να εκπαιδεύετε τις ομάδες σας. Σας ζητώ συγγνώμη για αυτό που αμέλησα να είμαι πιο τυπικός εντός εισαγωγικών με τα βίντεό μου. Απολαύστε αυτά που διαδραματίστηκαν και θα χαρώ να ακούσω από κάτω στα σχολικά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάντα έτσι όμορφα, γιατί για παράδειγμα στο βίντεο με τα ζευγαράκια είδα κάτι σχόλια, εύκολος στόχος, ξέρω εγώ για παράδειγμα, τι άλλο, για κλάματα, κάτι τέτοια. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν τα σχόλια είναι παντελώς άσχετοι ή δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν εκεί μπροστά και διαδραματίζεται, έτσι. Τέλος πάντων, δείτε το βίντεο και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Με το που σας χτυπήσουν φεύγετε. Αυτό, να υπάρχει ροή. Με το που σας χτυπήσουν φεύγετε. Φεύγετε, φεύγετε, Άγγελε. Με το που σας χτυπήσουν φεύγετε. Υπάρχουν δύο τύποι δωματίων. Είναι αυτή. Κεντρικό δωμάτιο, όταν η είσοδο του είναι στην τέτοια, είναι κεντρική πόρτα.
συνάδελφο μαζί, θα το κάνουμε με όπλα, αργά-αργά να μας πούνε πώς είναι το hook και πώς το κουμπώνει στην δυναμική είσοδο ο ένα με το δύο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα πάει ο ένας με την απλήτητα του τρίπου. Thank you.